έχει να κάνει με την ανάλυση του προγράμματος ΑΠΤΟΚ, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος της Τρίπολης, ο Δήμος της Μεγαλόπολης, περιφέρεια πρώτα-πρώτα, ο Δήμος της Γοντινίας, το Επιμελητήριο και δύο ή τρεις... τέσσερις σύλλογες, μάλιστα, για σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες, να γίνουν κάποιες επενδύσεις που θα αφορούν ανάπτυξη σε υποβαθμισμένες περιοχές του συγκεκριμένου χώρου. Και κυρίως να πούμε ότι ο ιστός της πόλης της Τρίπολης δεν περιλαμβάνεται στη χωρική ενότητα που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Νομίζω θα τα πούνε αναλυτικότερα οι συνάδελφοι και θα έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε για το σχέδιο και πώς εξελίσσεται και πώς έχει να κάνει και με το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Την πλευρά μου, σε αυτή την ημερίδα την οποία διοργανώνουμε οι φορείς εδώ στην πόλη, ο Δήμος, με κύριο εταιρεία, προκειμένου να αναπτυχθεί μια συζήτηση η οποία θα αφορά πρώτο την ενημέρωση και δεύτερον να μας θέσετε υπόψη γιατί αφορά και το ιδιωτικό τομέα, δεν είναι μόνο δημόσια έργα, έτσι, ένα ποσοστό είναι δημόσιο έργο, το υπόλοιπο είναι ιδιωτικά έργα και εκπαίδευση, πιάνοντας ένα άθροισμα προϋπολογισμού αρκετά υψηλού, το οποίο θα το διαχειριστούμε, θα το διαχειριστεί η εταιρεία, μάλλον όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο έχει πάει και τα κεντρική ημερομηνία το πότε θα υποβληθεί, άρα πρέπει μέσα στο επόμενο διάστημα 10-15 ημερών να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ώστε αρχές 6-6 νομίζω να κάνω λάθος, 6-6 θα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση αυτή, είναι ανταγωνιστική, να το πούμε, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα χρήματα είναι στον προϋπολογισμό εδώ της περιφέρειας και βέβαια η όλη διαδικασία έχει μια αυτονομία στο θέμα της λειτουργίας με διαχειριστική αρχή δική της και τα λοιπά, έτσι στο θέμα το πώς θα εκτελεστούν αυτά τα έργα εφόσον κρυθεί η εταιρεία ότι είναι ικανή να μπορέσει να είναι ανάδοχος του έργου αυτού. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά για την περιφέρεια. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος του Μελητηρίου, ο αστικός ιστός της πόλης είναι έξω. Είναι ο μόνος από τους τρεις δήμους που ακούσατε πριν. Αφορά δηλαδή ουσιαστικά την ύπαιθρο. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία κατανομής, επιζητείται η οριμότητα να είναι στο υψηλότερο βαθμό, αν είναι δυνατόν και στο 100% ακόμα καλύτερα. Μας ενδιαφέρει να οι δείκτες που θα προκύψουν μέσα από αυτή την αξιολόγηση να είναι πάρα πολύ υψηλοί για να είμαστε και ανταγωνιστικοί, αλλά και παράλληλα να έχουν και την απορροφητικότητα γρήγορα. Γιατί όπως πρέπει να το γνωρίζετε, εάν γίνει σωστά η δουλειά, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι μόνο αυτά τα χρήματα, δεχομένως να έρθουν στην πορεία και άλλα χρήματα. Και υπάρχουν χρήματα τα οποία θα υπάρξει ένας κουμπαράς, είτε από έργα που θα πάρουν ανάλογες εκτόσεις, είτε από καινούργια χρήματα τα οποία θα προσθεθούν και το 18 μέσα θα γίνει νέα αξιολόγηση, νέα πρόσκληση, ούτως ή άλλως για να μπορέσουμε να μπουν και άλλα έργα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Το όνομά μου είναι Βασίλης Αλάκος, είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΤΑΦΤΟ Καρκαδία 2020, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της εταιρείας. Θα ήθελα πριν πάρει το λόγο ο κύριος Λιανός, ο οποίος θα αναλύσει όλο το πρόγραμμα, αναφερόμενος σε κωδικούς δράσης, ποσά και τρόπο που θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα τα οποία τον τελευταίο καιρό στις προηγούμενες διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει, γιατί οι διαβουλεύσεις τελειώνουν τη Δευτέρα με το Δήμο Γοντινίας. Να σας πω λοιπόν
να ξεκαθαρίσω κάποιες παρεξηγήσεις ενδεχομένως που υπάρχουν και να σας πω και τα deadlines τα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Πρώτον, η Αρκαδία 220 δεν είναι αναπτυξιακή εταιρεία όπως λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση με αναπτυξιακή εταιρεία. Είναι εταιρεία η οποία φιλοδοξεί και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να διαχειριστεί το πρόγραμμα αν το πάρει, γιατί όπως είπαμε είναι διαγωνιστική διαδικασία, να πιστοποιηθεί ως ενδιάμεσος φορέα διαχείρισης. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, θα απαιτεί γνώση, απαιτεί προσωπικό το οποίο θα πρέπει να δουλέψει σκληρά. Υπάρχει εμπειρία σε κάποια στελέχη και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι και οι οποίοι θα πρέπει να μάθουν από τους παλαιότερους. Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η διαδικασία. Είμαι επιχειρηματίας, έτσι λειτουργώ και τις δικές μου επιχειρήσεις. Πάντοτε κάποιος οδηγεί και διδάσκει και ξεκαθαρίζει βεβαίως από κάτω, όποιος μπορεί και ανταπεξέρχεται, μένει, όποιος δεν μπορεί, φεύγει. Είναι πάρα πολύ απλά, έστω και αν είναι σκληρά τα πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με άλλα δύο σημεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως. Το πρώτο είναι το κοινωνικό ταμείο, ο κωδικός κοινωνικό ταμείο, ο οποίος είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1970, δεν είναι, 1970. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από Κινσέπ, υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις, θα έλεγα, όχι προτάσεις, που έχουν γίνει από φορείς άλλους, από συλλόγους, που αναφέρονται στο αν αυτό το κονδύλι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για λόγους πρόληψης, για ιατρικούς λόγους. Κύριε Σαλάβο και βέβαια όλους όσους παραδέχονται σε αυτή τη συνάντηση. Να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι για πρώτη φορά που υλοποιείται πρόγραμμα TAP-TOK. Τι σημαίνει TAP-TOK? Είναι τοπικά προγράμματα με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή, σε αντίθεση και σε αντιδιαστολή με την προσέγγιση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που είχαν μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή αποφασιζότανε σε ένα ανώτερο διοικητικό επίπεδο, τα τοπικά τα προγράμματα όπως είναι το πρόγραμμα Leader που χρόνια εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές. Είναι η πρώτη φορά που τα δύο διαφορετικά ταμεία, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αποδέχονται αυτή την προσέγγιση, την bottom-up προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Αυτό είναι μία τάση η οποία ξεκίνησε, μπορούμε να πούμε, για την περίοδο 14-20 ως πιλωτική μορφή, και μένει να αποδειχθεί η χρησιμότητά της. Η βασική αντίληψη, η βασική φιλοσοφία πίσω από την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει κάποια χρήματα, να πειραματιστεί, για να χρησιμοποιήσουμε κάτι καταλληλότερη λέξη, με πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού, είναι ότι οι τοπικές κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα προβλήματά τους, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχουν και το είδος των παρεμβάσεων που είναι κατάλληλες για να μπορέσουν να πετύχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τους συγκεκριμένους στόχους που αυτά θέτουν.